Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky με τη Λίνα Κλήτου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή με σφοδρές επιθέσεις από το Ισραήλ και σενάρια για χερσαία εισβολή. Ανθρωπιστικό διάδρομο ζητούν ΟΗΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αμάχους της Γάζας. Σοκάρουν οι μαρτυρίες κατοίκων και στις δύο πλευρές που ζουν την κόλαση του πολέμου. Νέες επιστροφές Ελλήνων στην πατρίδα. Στην τελική ευθεία για τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, η τηλεμαχία Μπακογιάννη Δούκα και η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πλατεία Βικτωρίας. Βαθαίνει το ρήγμα στον ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ της ηγεσίας και των διαφωνούντων. Το τελεσίγραφο Κασελάκη και η προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι εν ώψη σύγκλησης των οργάνων του κόμματος. Ασέλγη από τρεις ανηλίκους κατήγγειλε 13χρονη σε προάβλιο σχολείου της Δυτικής Αττικής. Ο ένας τη βιντεοσκοπούσε και έστειλε υλικό και σε γνωστούς της. Εντείνεται η ανησυχία για γενίκευση της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Με τα σενάρια για επικείμενη χερσαία επέμβαση του Ισραήλ να πληθαίνουν, είπα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΗΕ προχωρούν σε εκκλήσεις για διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων, προκειμένου να αποχωρήσουν οι άμαχοι από τη λωρίδα της Γάζας. Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται συνεχώς και στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά κατάπαυστα τη λωρίδα της Γάζας και ορκίστηκε να συντρίψει και να καταστρέψει τη Χαμάς. Το Ισραήλ διαξήγαγε μεγάλη κλίμακα επιχείρηση εναντίον στόχων της επίλεκτης ομάδας της Χαμάς, την Νούχμπα, που είχε τον πρώτο λόγο στην εισβολή από τη λωρίδα της Γάζας. Στο στόχαστρο του στρατού είναι η υψηλόβαθμα στελέχη της Παλαιστινιακής Οργάνωσης, η οποία κατήγγειλε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν δύο πολυόροφα κτίρια στη Γάζα χωρίς προειδοποίηση. Χιλιάδες στρατιώτες τώρα έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα με το Λίβανο και 300.000 γύρω από τη λωρίδα της Γάζας. Οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις γύρω περιοχές, εν αναμονή χερσαίας επίθεσης που φαίνεται να πλησιάζει μετά τη σύσταση κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και τρεμελούς πολεμικού συμβουλίου με τη συμμετοχή της αντιπολίτευσης. Εθνικοί Ισραήλ, הערב הקמנו ממשלת חירום לאומית. עם ישראל מאוחד, והיום גם ההנהגה שלו מאוחדת. אנחנו נלחמים באויב אכזר, אויב שהוא גרוע מדאעש. אנחנו נמחה את הדבר הזה שנקרא חמאס. דאעש עזה נמחה אותו מעל האדמה. הדבר הזה לא ימשיך להתקיים. יש עת למלחמה ועת לשלום. עכשיו, עת מלחמה. We stand resolutely. Νωρίς το πρωί, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, έφτασε στην περιοχή για συνομιλίες. The United States has Israel's back. We have the back of the Israeli people. We have their back today. We'll have it tomorrow. We will have it every day. Και ενώ ένα δεύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το Eisenhower, κατευθύνεται στα ανοιχτά του Ισραήλ. Ο Τζο Μπάιντεν μάλιστα απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν να μην εμπλακεί στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς. Το Ιράν δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση, υποστηρίζει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Και προσθέτει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες για μια ακόμη φορά ρίχνουν λάδι στη φωτιά. We're surging additional military assistance to the Israeli Defense Force, including ammunition. Interceptors to replenish the Iron Dome, and we've moved the U.S. carrier fleet to the Eastern Mediterranean, and we're sending more fighter jets there in that region. And made it clear to the Iranians, be careful. Почему я считаю, что это именно так? Потому что я сейчас говорил на сессии нашей, очень устойчивые дела отношения с Израилем. У нас дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий. Это наши друзья знают. Wir befürchten, dass die Hamas sie in den nächsten Wochen weiter als menschliche Schutzschilde missbrauchen wird. Und wir arbeiten mit ganzer Kraft daran, dass alle Geiseln wieder freikommen, in enger Abstimmung mit Israel und natürlich mit der gebotenen Vertraulichkeit.
Η Αμερική θα είναι πάντα εκεί για να βοηθήσει το Ισραήλ, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, κατά την κοινή συνέντευξή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος με τη σειρά του ανέφερε ότι η Χαμάς πρέπει να συντριβεί όπως το Ισλαμικό κράτος. You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. That's the message that President Biden delivered to the Prime Minister from the moment this crisis began. Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. Ο Ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για έναν χερσαίο ελιγμό στη λωρίδα της Γάζας, αλλά τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος κατά την έκτη μέρα του πολέμου που πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το Σάββατο. The Hamas militants came in from four or five different directions and began indiscriminately killing mothers, fathers, their children. They tell us in this home right here they held 14 people hostage. They massacred everybody here. 112 residents of this kibbutz were murdered. We can see just the level of destruction. Bodies littered the town of Be'eri. You can see here it's complete and total destruction. All of the houses are destroyed. Looks like many were blown up with RPGs or other explosives. People were shot and killed in their beds, executed at point-blank range. This is the most horrific thing I have ever seen. Ο στόχος του Ισραηλινού στρατού είναι η εξάλληψη της κυβέρνησης της Χαμάς, του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Κινήματος που ελέγχει τη λωρίδα της Γάζας. Φυσικά, ανοιχτό παραμένει το σενάριο το Ισραήλ να βρεθεί να πολεμά σε δύο μέτωπα, με Χαμάς και Χεζμπολάχ, σε νότο και βορρά. Ένα σενάριο που μπορεί να γίνει ακόμα πιο εφιαλτικό αν αποφασίσουν να μπουν στον πόλεμο τζιχαντιστές στη Συρία ή ενδεχομένως και το Ιράν. Η κρατική τηλεόραση πάντως της Συρίας μετέδωσε ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις που έθεσαν εκτός λειτουργίας στα κύρια αεροδρόμια της πρωτεύουσας Δαμασκού και της πόλης Χαλέ. Τα πλήγματα στα αεροδρόμια έχουν σκοπό να διαταράξουν τις γραμμές ανεφοδιασμού του Ιράν στη Συρία. Εν τω μεταξύ, κατά την έκτακτη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ, που πραγματοποιήθηκε υπό την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συζητήθηκαν όλες οι πτυχές της κρίσης στην περιοχή με έμφαση στη διάσταση της ασφάλειας εσωτερικής και εξωτερικής και, όπως ενημέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, οι ελληνικές αρχές για τον πόλεμο του Ισραήλ βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση. Η φρίκη του πολέμου και το δράμα των αμάχων αποτυπώνονται τόσο στο Ισραήλ όσο και στην αποκλεισμένη λωρίδα της Γάζας που βρίσκεται ήδη στα πρόθυρα ανθρωπιστικής κρίσης. Συγκλονίζουν οι προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που βρέθηκαν στο επίκεντρο των εχθροπραξιών, χάνοντας τη ζωή τους ή τις οικογένειές τους. Αυτή η μάνα καταραίει βλέποντας την οικογένειά της να έχει χαθεί από βομβαρδισμό στη λωρίδα της Γάζας, που βρίσκεται αποκλεισμένη με τους αμάχους χωρίς τρόφιμα, νερό και ρεύμα στα πρόθυρα ανθρωπιστικής κρίσης, να δηλώνουν ότι δεν έχουν τρόπο καν να φύγουν από την περιοχή. Στην άλλη πλευρά, σε προάστιο του Τελαβίβη, κάτοικοι από τις πολυκατοικίες τους, αφού έπαψαν να ηχούν οι σιρήνες, τραγουδούν τον εθνικό ύμνο σε μια προσπάθεια να πάρουν δύναμη και κουράγιο. Και αυτός είναι ο Ούριελ, που έχασε τη γη κατά τα πόδια του όταν είδε προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς και κατάλαβε ότι έχει απαχθεί ο αδερφός του. Here is a video of my brother. Chained down by the Hamas terrorists. I don't know if he will live or die. My brother is 34 years old. Ο Ρότεμ σώθηκε με την αδερφή του, είδε όμως τους γονείς τους να σκοτώνονται στην επίθεση. The terrorists shot, opened the door, shot. They threw a grenade or something. It exploded. The last thing my dad said is he lost his arm and then my mom died on top of me. Τεράστια η αγωνία για τις οικογένειες των απαχθέντων. Η τύχη των συγγενών της γυναίκας αυτής αγνοείται από όταν τους άρπαξαν οι τρομοκράτες της Χαμάς από Κιμπούτς. Six members of my family right now are being held in Gaza. Time is rushing. There's a 9-month baby
and a three-year-old child, and my aunt has Parkinson's disease. I want them back. Έως και 150 άνθρωποι έχουν απαχθεί από τη Χαμάς, Ισραηλινοί και ξένοι υπήκοοι, με την οργάνωση να ισχυρίζεται ότι τους κρύβει σε ασφαλή μέρη και σύραγγες εντός της Γάζας, απειλώντας με εκτελέσεις όσο συνεχίζονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Καλώς ορίζω στο σημείο αυτό τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Κώστα Εφαντή, και τον καλό συνάδελφο τον Λάμπρο Καλαρίτη. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τώρα, καθώς εξελίσσονται τα πράγματα, κύριε καθηγητά, το Ισραήλ ετοιμάζεται για μια μεγάλη χερσαία επίθεση. Και το ερώτημα που προκύπτει, ακούγοντας και τις δηλώσεις τόσο των Αμερικανών, όσο και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας και όλων των Ισραηλινών αξιωματούχων, μέχρι πού μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να κάνει? Κοιτάξτε, υπάρχουν... μπορούμε να κάνουμε την εκτίμηση για τους στρατηγικούς στόχους μιας χερσαίας επιχείρησης, βεβαίως σε συνδυασμό με τους βομβαρδισμούς. Έτσι, χερσαία επιχείρηση η οποία εφόσον ξεκινήσει θα ξεκινήσει κατά πάσα πιθανότητα όταν θα έχουν εξαντληθεί οι στόχοι που αυτή τη στιγμή πλήττονται, όταν θα έχει εκενωθεί ένα μέρος της λωρίδας της Γάζας από τους άμαχους, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν και τα θύματα. Να εκενωθούν προς τα πού, κύριε καθηγητά? Η Αίγυπτος έχει κλείσει τις διόδους. Η ίδια η Χαμάς δεν επιτρέπει στους άμαχους να μετακινηθούν, τους χρησιμοποιεί ως ασπίδα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Αλλά κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, ποιοι είναι οι στόχοι. Το πώς υλοποιούνται και το ποια είναι τα εμπόδια είναι μια άλλη κουβέντα. Σε αυτή την περίπτωση δίνεται, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, πέρα από τις πρώτες ώρες που μίλαγε και λίγο το θυμικό, δίνει τη δυνατότητα στο Ισραήλ να σχεδιάσει ακόμα καλύτερα μια χερσαία επιχείρηση, η οποία θα είναι πραγματικά, θα έχει πάρα πολλές απώλειες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, και κανείς δεν ξέρει πότε θα ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν μία σειρά από αβεβαιότητες σε αυτή την περίπτωση. Κοιτάξτε, πέρα από την εκδίκηση που είναι ένας στόχος, δηλαδή η τιμωρία των δολοφόνων, για το Ισραήλ είναι απολύτως κρίσιμο να δείξει, να στείλει το μήνυμα και στους Παλαιστίνιους τρομοκράτες, όχι μόνο της Χαμάς αλλά και αλλού, και στο Ιράν, ότι αποκαθιστά ταχύτατα και με τον πιο εκοφαντικό τρόπο την ασφάλειά του και την αποτρεπτική του ικανότητα, η οποία κατέρευσε. Ναι, κατέρευσε πλήγη το γόητρό του ως μιας πολεμικής μηχανής. Δεν είναι θέμα γόητρου μόνο. Ναι, και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών στο κράτος. Από την άλλη πλευρά, ένα ανησυχητικό θέμα είναι αυτή η συσπήρωση του ακραίου Ισλάμ εναντίον του Ισραήλ και κατ' επέκταση εναντίον του δυτικού κόσμου. Γιατί εδώ μαζεύονται, υπάρχει συρροή κρατών. Υπάρχει η Τουρκία, υπάρχει το Κατάρ, υπάρχει το Ιράν. Δεν ξέρω τι συνεπικουρεί και πώς η Ρωσία. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες συγκεντρώνονται η κάθε μία για διαφορετικούς λόγους και πρέπει να δούμε τώρα η Δύση πώς διατάσσεται απέναντι σε αυτό το νέο σχηματισμό, που προφανώς έχει να κάνει με την ενέργεια και προφανώς έχει να κάνει με τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Κοιτάξτε, υπάρχει το βραχυπρόθεσμο, αν θέλετε, πλαίσιο και υπάρχει και ένα μεσομακροπρόθεσμο. Βραχυπρόθεσμα δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς, δεν το αποκλείω, αλλά δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς ότι θα έχουμε, πέρα από την διπλωματική, αν θέλετε, εμπλοκή, πέρα από το διπλωματικό πόλεμο που κάποιες πρωτεύουσες είναι διατεθειμένες να εξαπολύσουν, ότι θα έχουμε στρατιωτική εμπλοκή. Θα είναι τελείως ανορθολογικό. Νομίζω ότι καμία από τις χώρες που αναφέρατε, η Τουρκία, η Ρωσία, δεν έχουν αυτή τη στιγμή, όχι μόνο δεν έχουν συμφέρον, αλλά δεν έχουν και το στομάχι για μια στρατιωτική εμπλοκή, ιδιαίτερα μετά την τεράστια παρουσία, στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, η οποία γι' αυτό το λόγο έγινε, έτσι ώστε να μην μπει κανένα στον πειρασμό να θεωρήσει ότι είναι μια ευκαιρία
είναι μια ευκαιρία για γενικότερη αποσταθεροποίηση και για κέρδη μέσα από τη δημιουργία χάους που θα πλήξει όλη την περιοχή. Υπάρχει και ένα εφιαλτικό σενάριο ότι το Ιράν δεν αποτρέπεται από τίποτα από όλα αυτά και είτε κάνει κάτι για να προκαλέσει μια δυτική αντίδραση και έτσι να υπάρξει γενικότερη έκρηξη. Αυτό είναι πραγματικά ένα εφιαλτικό σενάριο όμως. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι ευθέως καμία από αυτές τις χώρες δεν πρόκειται να εμπλακεί στρατιωτικά. Δεν θα τολμήσει. Λάμπρο, έβλεπα νωρίτερα στα δελτία ειδήσεων που ξεκινούν πριν από εμάς, την ομιλία του Τούρκου Προέδρου και το πώς αλάλαζαν οι ακροατές του ότι η Ιερουσαλήμ είναι δική μας και λοιπά το μήνυμα. Ο ρόλος της Τουρκίας σε όλο αυτό πρέπει να ανησυχεί την ελληνική πλευρά. Βλέπω ότι γίνονται συντονισμένες κινήσεις, έχει κισαία, υπήρξε συνάντηση του Υπουργού του Νικουδένδια με του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με τον Πρωθυπουργό. Προφανώς ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, έχει διπλωματικό μαραθώνιο. Πώς το χειρίζεται η ελληνική κυβέρνηση αυτή την ώρα αυτό το συμβάν? Επιχειρώντας να προβλέψει τα επόμενα βήματα και πώς θα μας επηρεάσει εμάς αυτή η κρίση, θα μας επηρεάσει αναμφίβολα. Το πιο απλό και το πρώτο θα είναι το μεταναστευτικό. Πολύ σωστά. Όπου αν ξεκινήσει μια νέα μεταναστευτική ροή, η οποία εν πολλής καθοδηγείται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από την Τουρκία, λογικό είναι να υποθέσει κανείς και να ανησυχεί ότι εκεί θα βρίσκονται διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία ούτε πρόσφυγες θα είναι ούτε μετανάστες. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην Τουρκία, βρίσκεται σε μια έξαρση υλοποίησης ενός μεγαλοδυτικού σχεδίου. Το βλέπει κανείς ότι στην παρουσία της σε κάθε περιοχή η οποία αποσταθεροποιείται, στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη. Και τώρα, προσωπική άποψη, μπορεί κανείς να διακρίνει και το τουρκικό αποτύπωμα σε αυτά που βλέπουμε, υπό την έννοια ότι η Χαμάς είναι μια οργάνωση η οποία δεν φιλοξενείται μόνο σε τουρκικό έδαφος, αλλά τη χάνει και μια υποστήριξη γενικότερη. Και είναι από τα θέματα τριβής και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο. Mm-hmm. Γιατί η Χαμάς ως ακραία οργάνωση απειλεί και ως παρακλάδι της μουσουλμανικής αδελφότητας, απειλεί με αποσταθεροποίηση και τα αραβικά κράτη. Να δούμε λίγο έτσι συντομία ποιος μπορεί να είναι ο ωφελημένος από αυτή την επίθεση, για να καταλάβουμε ποιος μπορεί να είναι ο στόχος. Το πρώτο που μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι ότι παγώνει προς το παρόν τουλάχιστον η προσπάθεια αποκατάστασης της διπλωματικής σχέσης της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ και γίνεται μια προσπάθεια να τορπιλιστούν οι συμφωνίες του Αβραάμ. Με ποιον τρόπο? Η αντίδραση του Ισραήλ, δικαιολογημένη απόλυτα κατά την προσωπική μου άποψη, θα προκαλέσει ενδεχομένως αντιδράσεις στην αραβική κοινή γνώμη, η οποία με τη σειρά της θα επιχειρηθεί από αυτούς που οργάνωσαν την επιχείρηση να πιέσει τις ηγεσίες των κρατών, των αραβικών, που ήθελαν να αποκαταστήσουν σχέσεις με το Ισραήλ. Άρα βλέπουμε ποιοι δεν θα ήθελαν μια τέτοια κανονικότητα, μια νέα κανονικότητα, ένα νέο χάρτη. Η Τουρκία δεν τη θέλει, γιατί την παρακάμπτει και δεν μπορεί να το ελέγξει. Το Ιράν προφανώς δεν το θέλει. Ένας άλλος στόχος ήταν να φανεί ότι το Ισραήλ δεν είναι άτρωτο στρατιωτικά. Προφανώς, αυτό το πέτυχαν με τον ευνηδιασμό του Σαββάτου. Ένας άλλος στόχος, ο οποίος δεν έχει συζητηθεί, αλλά εκ των πραγμάτων μπαίνει στο τραπέζι, είναι ότι αν παρατηρήσει κανείς τις χαράξεις, τις διαδρομές ενεργειακές, εμπορευματικές κλπ. Στην Ανατολική Μεσόγειο, που ξεκινούν, που σχεδιάζονται και μπορούν να ξεκινούν πολύ μακριά από την Ινδία, τη Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα. Όλα αυτά παρακάπτουν την Τουρκία, περνούν από το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ελλάδα και την Κύπρο και φτάνουν στην Ευρώπη. Από και προς, έτσι. Mm-hmm. Όλες αυτές οι διαδρομές. Mm-hmm. Τίποτα από αυτά, τα τελευταία δύο χρόνια, ό,τι σχεδιάζεται, παρακάμπτει την Τουρκία για ευνόητους λόγους. Η Δυτική, και ορθώς είναι καχύπτωση την Τουρκία. Υπενθυμίζουμε τα λόγια του Ερντογάν ότι δεν θα γίνει τίποτα στην Μεσόγειο χωρίς τη συμμετοχή μας. Να σημειώσουμε και τα δημοσιεύματα και τους πρωτοσέλιδους τίτλους στις τουρκικές εφημερίδες. Ήρθαμε ένα βράδυ. Θυμάστε την δήλωση του Ερντογάν ένα βράδυ. Αυτό είναι μια έμεση παραδοχή ότι η Χαμάς εν πωλής λειτουργεί και ως πρόξη των Τούρκων. Mm-hmm. Εξάλλου αυτή η επιχείρηση, έτσι όπως έγινε, η οποία μπορεί να είναι τρομοκρατική σε ό,τι αφορά τις μεθόδους, αλλά σε ό,τι αφορά την εκτέλεση είναι στρατιωτική, με πολύ ψηλό, πολύ συντονισμό και με πρόβες που προφανώς έχουν γίνει. Είναι μάλλον αδύνατον να έχουν γίνει πρόβες ενός τέτοιου χτυπήματος στη λωρίδα της Γάζας χωρίς να γίνουν αντιληπτές. Δύο χρόνια λέει την ετοίμαση. Άρα σε κάποιο άλλο έδαφος έγιναν. Σε έδαφος τρίτου έγιναν. Οπότε έχουμε πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι αυτό το πράγμα μπορεί να εκτελέσει και από την Χαμάς, η οποία επίσης έβλεπε να παρακάμπτεται από τις συνομιλίες για αποκατάσταση των σχέσεων χωρίς η ίδια να συμμετέχει σε αυτές. Αλλά κάποιος άλλος ωφελείται από όλα αυτά που είπαμε. Αν τα βάλει κανείς όλα
όλα στο τραπέζι, μπορεί να δει ποιοι ωφελούνται. Ακόμα και η Ρωσία ωφελείται, γιατί αυτή τη στιγμή ανοίγει ένα μέτωπο αιματηρό στο μαλακό υπογάστρο της Δύσης, στη Μέση Ανατολή. Από προσανατολίζει από το ουκρανικό μέτωπο. Και ξεκίνησαν ήδη οι πρώτες δηλώσεις να μετριαστεί η εξοπλιστική βοήθεια προς την Ουκρανία, γιατί θα τη χρειαστεί το Ισραήλ. Δηλαδή, βλέπουμε πολλούς ωφελημένους. Ναι. Δεν είναι απαραίτητο να είναι όλοι στον ίδιο βαθμό αυτούργοι, αλλά από το ποιος ωφελείται μπορεί κανείς να καταλάβει ποιος μπορεί να είναι από πίσω. Κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με το σκεπτικό που ανέπτυξε ο Λάμπρος Καλαρίτης, αλλά τουλάχιστον ως προς το σκέλος της Τουρκίας και μόνο από τις επίσημες δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων και κυρίως του Προέδρου Ερντογκάν, αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε μάλλον μπροστά σε μία ενδεχόμενη νέα κρίση στις σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το δυτικό κόσμο. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ πιθανό. Δηλαδή, αν αυτές οι δηλώσεις, αυτή η ρητορική την οποία χρησιμοποιεί ο πρόεδρος Ερντογκάν τις τελευταίες ημέρες, από την ώρα δηλαδή που ξεκίνησε η κρίση, η σύγκρουση, είναι συνεχιστή και δεν πιστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ίσως αφελώς, ότι απευθύνεται σε ένα εσωτερικό ακροατήριο και προσπαθεί εν πάση περιπτώσει να εκμεταλλευτεί πολιτικά και ίσως και διπλωματικά αυτό που συμβαίνει, τότε ναι, βρισκόμαστε μπροστά σε μια μείζωνα κρίση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, στο βαθμό, επαναλαμβάνω, που η Τουρκία λειτουργήσει ως ρίξη λάδι στη φωτιά. Αυτό θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Έτσι, συμφωνώ με την ανάλυση του αγαπητού κυρίου Καλαρίτη. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό το οποίο βεβαίως σταθερά δεν υπολογίζουν όλοι αυτοί που ενδεχομένως σχεδιάζουν τέτοιου είδους κρίσεις και τις υποδαβλίζουν, είναι την αποφασιστικότητα της Δύσης και κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ακαριαία και μπορεί να σχεδιάσει κανείς οτιδήποτε θέλει στα χαρτιά, αλλά το τι θα σχεδιάσει με δύο μοίρες αεροπλανοφόρων του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού σε λίγα μίλια από τις ακτές είναι άλλη υπόθεση. Όλα αυτά θα είχαν ένα νόημα, επαναλαμβάνω, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποστασιοποιούνταν, δίσταζαν, έκαναν κακό υπολογισμό. Τα πράγματα τώρα, το διακύβευμα για όλους και το ρίσκο είναι τεράστιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλείεται να μείνουν απαθείς σε περίπτωση που υπάρξει οργανωμένη επίθεση εναντίον του Ισραήλ ή επιχειρηθεί, εν πάση περιπτώσει, κάτι άλλο εις βάρος του Ισραήλ. Και τώρα πιστεύω που είναι όλοι ευαισθητοποιημένοι. Νομίζω και οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ θα λειτουργήσουν με τα αντανακλαστικά που ενδεχομένως είχαν στο παρελθόν. Και όποιο στοιχείο προκύψει θα προσκομίζεται προς την αμερικανική πλευρά για να υπάρχει και ανταλλαγή πληροφοριών. Είπατε νωρίτερα, κύριε καθηγητά, ότι το εφιαλτικό σενάριο είναι η πιθανότητα εμπλοκής του Ιράν σε όλη αυτή την ιστορία, μιας ενεργούς εμπλοκής και συμμετοχής μιας χώρας που είναι και πυρηνική δύναμη. Και επειδή νομίζω ότι τα εθνικοαπελευθερωτικά ελάχιστη αξία έχουν σε αυτό το οποίο συντελείται αυτή την ώρα. Η αγωγή της ενέργειας είναι και οι πολιτικές της ενέργειας είναι που οπλίζουν τα χέρια των δολοφόνων του ISIS και της Χαμάς. Διάβαζα μία παρέμβαση του καθηγητού και πρώην υπουργού του κυρίου Μανιάτη, ο οποίος έλεγε ότι μια πιθανότητα ενός εμπάρκου στα πετρέλαια του Ιράν θα έφερνε φιαλτική έκρηξη στη ακρίβεια στις τιμές των καυσίμων. Και αναρωτιέμαι πόσο κοντά είμαστε σε ένα τέτοιο σενάριο, γιατί τον προηγούμενο χειμώνα ζήσαμε το σενάριο του εμπάρκου στα ρωσικά καύσιμα, στη ρωσική ενέργεια, φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Εντάξει, τα πράγματα μπορούν να πάνε στραβά από μία λάθος κίνηση. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, μία λάθος κίνηση η οποία θα μας έφερνε πολύ κοντά σε αυτό το εφιαλτικό σενάριο είναι μία Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν. Έτσι. Και γι' αυτό νομίζω οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να μειώσουν την πιθανότητα εμπλοκής του Ιράν σε αυτή την κρίση. Θυμόμαστε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν αμέσως απέρριψε κάθε εικασία ότι χρήματα θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί για αυτήν εδώ την επιχείρηση.
Λοιπόν, και βεβαίως σε καμία περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε καν πιθανολόγησαν προς το παρόν τουλάχιστον ότι υπήρξε εμπλοκή του Ιράν, πέρα από τη σταθερή υποστήριξη που παρέχουν βεβαίως εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στη Χεσμπολάχ και στη Χαμάς μαζί με το Κατάρ. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ προσεκτικές να μην γίνει αυτό το λάθος, εκτός πια αν το Ιράν κάνει την πρώτη κίνηση. Και πιστεύω ότι και η σημερινή επίσκεψη Μπλίνκεν στο Ισραήλ, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, είναι για να συγκρατήσει τυχόν τέτοιου είδους περιπέτειες σε αυτή τη συγκυρία. Γι' αυτό και μίλησαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και προέτρεψαν τον Νετανιάχου από χθες να σεβαστεί το δίκαιο του πολέμου, να μην προχωρήσουν. Και βεβαίως έχουν προειδοποιήσει. Και έχουν προειδοποιήσει το Ιράν να μην κάνει απολύτως καμία κίνηση. Έτσι. Ένα τελευταίο ερώτημα που θα θέσω σε εσάς, κύριε καθηγητά, και στη συνέχεια θα ακούσουμε και τον συνάδελφο. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, το εφιαλτικό, το πιεστικό, με το ρόλο της Τουρκίας, αυτόν που περιγράψαμε εκτενώς, τον πάλι δυσυπόστατο, αμφιλεγόμενο ρόλο της Τουρκίας ως προς την Ατλαντική Συμμαχία, έστω και εξ αντανακλάσεως ενισχύεται γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά η χώρα μας. Έτσι κι αλλιώς, δυστυχώς αυτό που κάποιοι ονομάζουν έτσι γεωπολιτική αξία του ελληνικού οικοπαίδου έχει να κάνει με το πόσο κοντά είμαστε σε περιοχές κρίσης ή σε περιοχές πλούτου. Στην προκειμένη περίπτωση αυτή είναι η Κατάρα. Δηλαδή όσο κοντά είμαστε στη Μέση Ανατολή, ανάλογα με το πώς συμπεριφέρονται διάφοροι παίκτες, εν προκειμένου η Τουρκία, μειώνεται ή αυξάνεται η σημασία της Ελλάδος, η γεωπολιτική και εν τέλει η στρατηγική σημασία της Ελλάδος για χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι και η Δύση και βεβαίως όπως είναι και το Ισραήλ. Έτσι. Το Ισραήλ, αν κοιτάει γύρω του, βλέπει τι βλέπει, την Ελλάδα μαζί με άλλες χώρες, αλλά κυρίως την Ελλάδα μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα δεν υπάρχει αμφιβολία. Θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η αξία της χώρας αν διαχυθεί η κρίση, αν αυξηθεί και φύγει από τα σύνορα της Γάζας η στρατιωτική εμπλοκή, καλύτερα να μην αυξηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι και εύκολα εξαργυρώσιμη, ξέρετε. Μάλιστα. Λαύρο, θες να προσθέσεις κάτι άλλο, συμφωνείς? Πολύ σύντομα, ότι οι τέσσερις πυλώνες σταθερότητα στην περιοχή είναι Ελλάδα, Κύπρος, ελληνικός παράγων, Ισραήλ και Αίγυπτος. Το Ισραήλ έχει μπει σε περιδίνηση. Η Αίγυπτος, παρά τη σιδηρά χείρα του Σίση, είναι ένα εύθραυστο κράτος. Είναι 110 εκατομμύρια. Με και σε πολύ 22 μεγάλη οικονομική περιδίνηση κρίση, αυτή την ώρα. Κρίση, μετάση προς το ριζοσπαστισμό και ένα εσωτερικό χαμηλή ένταση σε εμφύλιο με τους Ισλαμιστές. Άρα τι μένει, Ελλάδα και Κύπρος. Είναι αυτό που λέει ο κύριος καθηγητής, ότι έχουμε θέλοντας και μία αναβάθμιση, την οποία όμως θα πρέπει να διαχειριστούμε και να ξεπεράσουμε ενδεχομένως, το οποίο γίνεται ευτυχώς, κάποιους αυτοπεριορισμούς και φοβικά σύνδρομα και να γεμίσουμε το κοστούμι. Ναι, σωστά. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε απόψε. Καλό σας βράδυ. Λάμπρος Σιμάνης μαζί μας, γιατί έχουμε και τα υπόλοιπα θέματα της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας να συζητήσουμε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, σοκαρισμένοι από τα όσα έζησαν στο Ισραήλ. Επιστρέφουν συνεχώς Έλληνες πολίτες στην πατρίδα, έχοντας μαζί τα παιδιά και τα κατοικίδια τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζει την οργάνωση πτήσεων για τον ασφαλή επαναπατρισμό όσων το επιθυμούν, ενώ όπως επιβεβαίωσε η Ισραηλινή πρεσβεία, ανάμεσα στα θύματα του μουσικού φεστιβάλ είναι και μια 23χρονη με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας και στο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης φτάνουν με ειδικές πτήσεις Έλληνες πολίτες από την εμπόλεμη περιοχή της Μέσης Ανατολής, έχοντας ζήσει εφιαλτικές, όπως περιγράφουν στιγμές που δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσουν. Ήμουν στο Τελαβίβ, γιατί ο γιος μου εργάζεται εκεί, με την νύφη μου και τα δύο εγγόνια. Και λόγω της κατάστασης από το Σάββατο ήταν πάρα πολύ δύσκολα που περάσαμε, βλέποντας τις φοβερές εικόνες και το τι έγινε στην Λωρίδα της Γάζας που περάσαν οι τρομοκράτες της Χαμάς και μπήκαν στα σπίτια και κόψαν κεφάλια από παιδάκια και κάψανε σπίτια και έχει πάνω από 1.200 νεκρούς Ισραηλινούς που τους μπήκανε Σαββάτο πρωί 6,5 ώρα στα σπίτια τους, στα κρεβάτια και τους σκοτώσανε. Η χειρότερη που έχω ζήσει στα 22 χρόνια που είμαι εκεί.
22 χρόνια που ζω είναι ότι χειρότερο έχω δει. Λοιπόν. Οι ρουκέτες πάνω από τα σπίτια μας, όλη την ώρα συναγερμοί, όλη την ώρα θα πέσουν και βαλίτσα μου. Μένετε εκεί για τουριστικούς σκοπούς, είχατε πάει ή μένετε? Μένω μόνιμα εκεί 22 χρόνια. Ουσιαστικά όλα τα υπάρχοντά σας, το σκύλο σας βλέπω και μετά... Όχι, τα υπάρχοντά μου είναι κάτω όλα. Γιατί μένω μόνιμα εκεί. Ναι. Μόνος σας τώρα πίσω. Εγώ με το κοπέλι, με το κοπέλι μου. Όσοι ήθελαν τέλος πάντων, οι περισσότεροι από ό,τι γνωρίζω έχουν επιστρέψει. Αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την περιοχή για να προστατέψουν τις οικογένειές τους. Έπρεπε να τρέχουμε στα καταφύγια. Πολλοί φίλοι μας ενέβαζαν post στο Facebook, στο Instagram, ότι φίλοι τους δεν τους βρίσκουν, δεν τους απαντάνε στο τηλέφωνο, είτε έχουν ήδη... πάρει την είδηση ότι έχουν σκοτωθεί, έχουν φύγει στη Γάζα, όμοιροι. Πήρε μαζί και τα τρία της παιδιά, για τα οποία έκανε ό,τι μπορούσε, όπως λέει, για να μην καταλάβουν ακριβώς το τι συμβαίνει. Ευτυχώς τα παιδιά μας είναι μικρά. Ο μεγαλύτερος είναι 4, οπότε δεν πολύ καταλάβαινε ακόμα τι συμβαίνει. Κάθε φορά που ακούγονταν οι σιρήνες, νόμιζε πως είναι ασθενοφόρο και έτσι συνεχίσαμε να λέμε κι εμείς. Όχι, συναγερμός. Πρέπει να σας πείσω. Πολλοί είναι οι Έλληνες που έχουν μείνει πίσω και εξακολουθούν να ζουν με τον κίνδυνο, τον φόβο και τις σιρήνες συναγερμού. Μία κόλαση, παιδιά. Ανθρώπους που ξέρουμε, που είναι δάσκαλοι των παιδιών μας κτλ. Τους κάψανε μέσα στο σπίτι τους, τους σκοτώσανε. Κάποιους τους έχουν απαγάγει. Μέσω της πρεσβείας μας στο Τελαβίβ και του Γενικού Προξενείου στα Ιεροσόλυμα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε επαφή με Έλληνες της ευρύτερης περιοχής που επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα και ειδικές πτήσεις θα πραγματοποιούνται για τον ασφαλή επαναπατρισμό τους για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. Εν τω μεταξύ, στο Λουτρό Αίματος, στο μουσικό φεστιβάλ, έπεσε νεκρή και μια 23χρονη κοπέλα με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την Έντεν Μπεν Ρούμπι, όπως επιβεβαίωσε η πρεσβεία του Ισραήλ στη χώρα. Μας, που δολοφονήθηκε πισόπλατα ενώ έτρεχε να σωθεί από τους ενόπλους της Χαμάς. Οι παππούδες και οι γονείς της έχουν καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ενώ η ίδια μεγάλωσε στο Ισραήλ, αλλά επισκέπτονταν κάθε καλοκαίρι την Ελλάδα. Αλλάζουμε θεματική ενότητα. Κώστας Μπακογιάννης και Χάρης Δούκας αντιπαρατέθηκαν στην τηλεμαχία που είχαν εν ώψη του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών για ζητήματα όπως τα απορρίμματα και η ανακύκλωση, οι κάμερες ασφαλείας, ο μεγάλος περίπατος και η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, παρουσιάζοντας τις θέσεις τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί επισκέφθηκε την πλατεία Βικτωρία, συνοδευόμενος από τον Κώστα Μπακογιάννη, στηρίζοντας την υποψηφιότητά του για το Δήμο της Αθήνας, ενώ συνομίλησε με κατοίκους και επαγγελματίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Κώστα Μπακογιάννη επισκέφθηκαν την πλατεία Βικτωρίας. Ο Πρωθυπουργός είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με κατοίκους και επαγγελματίες, ήπια τον καφέ του και χαρακτήρισε μονόδρομο την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας. Οι κάμερες είναι μονόδρομος και δεν υπάρχει επιστροφή από αυτή την απόφαση. Εξάλλου είναι πια μια πραγματικότητα η οποία υπάρχει σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Εξάλλου κανείς δεν πρέπει. Κανείς δεν πρέπει να φοβάται τις κάμερες στο δημόσιο χώρο. Πάντως η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία της μεγάλης ανάπτυξης της Αθήνας. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξή του στον κύριο Μπακογιάννη για τις κάλπες της Κυριακής. Η Αθήνα αλλάζει και αλλάζει προς το καλύτερο. Το βλέπει κανείς και σε περιοχές οι οποίες μέχρι πρότινος τις θεωρούσαμε τελείως υποβαθμισμένες. Η Αθήνα προσελκύει σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια. Έτσι πρέπει να συνεχίσει και την επόμενη πενταετία. Είμαι σίγουρος ότι οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι θα εκτιμήσουν τη δουλειά που έχει γίνει, αλλά και το θάρρος με το οποίο έγινε η απαραίτητη αυτοκριτική για ορισμένα πράγματα τα οποία δεν πήγανε καλά. Κώστας Μπακογιάννης και Χάρης Δούκας αντιπαρατέθηκαν στην τηλεμαχία που είχαν στην κρατική τηλεόραση. Κλειστό συμβόλαιο. Είτε είμαι δήμαρχος, είτε είμαι δημοτικός σύμβουλος, η επόμενη πενταετία για μένα είναι πενταετία της Αθήνας. Όρισα χρέος μου, μεγάλη μου τιμή και υποχρέωση να βάλω μπροστά τη γνώση και την εμπειρία μου για να αλλάξω την πόλη βελτιώντας τη ζωή των πολιτών. Τα απορρίμματα και η ανακύκλωση αποτέλεσαν πεδίο αντιπαράθεσης. Η ανακύκλωση είναι κοντά στο 10. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ρωτήστε, ψάξτε το από όποια πλευρά θέλετε. Καφέ κάδι υπάρχουν και όπως σας είπα και εγώ, διευρύνονται με σύστημα και με σχέδιο. Ναι, δεν πήγαμε από το 0 στο 100. Ξεκινήσαμε με τους μεγάλους παρόχους, να τους χαρακτηρίσω έτσι, τα ξενοδοχεία, τα σούπερ μάρκετ. Τώρα έχουμε περάσει στα εστιατόρια, στην εστίαση. Και μετά θα πάμε στα σπίτια. Ξεκινάμε με την ανακύκλωση. Τα νούμερα είναι σωστά, είναι στο 4% και ο καφέ
κάδος είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι κοντά στο 1 με 1,5%. Αν προχωρούσε στο 100% καφέ κάδος και πιάναμε το 24% συνολικά στην ανακύκλωση, αυτό σημαίνει 6 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο επιπλέον έσοδα για το Δήμο. Την τοποθέτηση 750 καμερών για την ασφάλεια των πολιτών προανήγγειλε ο Κώστας Μπακογιάννης, με τον Χάρη Δούκα να δηλώνει ότι δεν αποτελεί αυτό δική του προτεραιότητα. Ναι, στις κάμερες. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα αστυνομικό σε κάθε γειτονιά. Δεν είναι φωτεινές οι πλατείες. Θέλουμε πάρα πολύ δουλειά και υπάρχουν χρήματα τα οποία δεν απορροφούνται. Πριν 10 χρόνια ήταν 1.000 δημοτικοί αστυνόμοι. Αυτή τη στιγμή είναι μόλις 200 στους δρόμους. Οι τόνοι ανέβηκαν ανάμεσα στους δύο υποψηφίους δημάρχους της Αθήνας με αφορμή τον μεγάλο περίπατο. Είναι ο πρώτος πράσινος δρόμος της πόλης. Ένας δρόμος συμπεριληπτικός για όλες και για όλους. Εξηγούμε. Πολλά δέντρα, πολύ πράσινο. Χώρος, επιτέλους υποδομές για ανθρώπους με αναπηρία. Έγινε σε ένα δρόμο που είχε καλά πεζοδρομία, που δεν είχε πρόβλημα, μια απλή διαπλάτηση. Ούτε ποδηλατόδρομος, ούτε κάτι άλλο εξεζητημένο. Συνεχίζει να υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζο. Για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και οι δύο συμφώνησαν ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το τοπίο των αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε τοπική αυτοδιοίκηση και κεντρική κυβέρνηση. Στην τελική ευθεία για τις κάλπες της Κυριακής επικρατεί οργασμός διεργασιών και ζυμώσεων σε όλους τους δήμους και τις περιφέρειες, των οποίων οι επικεφαλείς θα κριθούν στο δεύτερο γύρο. Λοιπόν, εδώ με τον Λάμπρο Καλαρίτη, ο οποίος να πούμε ότι εξελέγει και δημοτικό σύμβουλο. Συγχαρητήρια, Λάμπρο. Δεν σου το είπα εξ αρχής, γιατί ήταν πολύ βαριά η επικαιρότητα. Εντάξει, στην εκκίνηση του δελτίου. Τώρα, οδεύουμε στο δεύτερο γύρο των εκλογών με μια κυβέρνηση η οποία προσδοκά να πολλαπλασιάσει τα ωφέλη του πρώτου γύρου της κάλπης, της αυτοδιοικητικής, που ήταν καταλυτικά. Και επίσης μοιάζει η αντιπολίτευση να δίνει μια ίστατη μάχη για να κερδίσει στο ένα ελάχιστο των εντυπώσεων. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις. Είναι εντυπωσιακό ότι παρά τις κρίσεις που έχουν προηγηθεί, πάσης φύσεως κρίσεις, έτσι, τα πάντα, το τελευταίο με τους κατακλυσμούς και τις μεγάλες καταστροφές, η αντιπολίτευση δεν μπορεί να αποτυπώσει τίποτα στον χάρτη. Έτσι, mm-hmm. Ούτε καν στις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίες ναι μεν δεν είναι πολιτικές, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στους Δήμους. Τελικά γίνονται όμως. Τελικά γίνονται και στις περιφέρειες είναι. Εδώ βλέπουμε δηλαδή το εξής, μάλλον σπάνιο, ίσως και πρωτόγνωρο στην Ελλάδα, να έχουμε 7 κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή και να μην υπάρχει αντιπολίτευση και στο χάρτη και των αυτοδιοικητικών εκλογών να αποτυπώνεται κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Η οποία Νέα Δημοκρατία είναι η ίδια κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Γιατί αυτούς που έχει απέναντι στις περισσότερες περιπτώσεις που δεν εξελέγει με την πρώτη, είναι συνήθως αντάρτες προερχόμενοι από τον ίδιο χώρο. Η αλήθεια είναι ότι καταγράφουμε ένα είδος θεσμικής ανισορροπίας, αλλά ναι, αυτή είναι η βούληση του ελληνικού λαού. Ναι. Τώρα το debate πώς το είδες? Δεν υπάρχει αντιπολίτευση ούτε καν εκεί. Που, αν θες, είναι ένας εύκολος χώρος. Δηλαδή, ο άλλος, αν ρίξει μια ψήφο στην αντιπολίτευση, στην αυτοδιοίκηση, δεν αλλάζει το βασικό πολιτικό σκηνικό. Άρα είναι εύκολη διαμαρτυρία ούτε εκεί. Δηλαδή, αδυνατούν να διατυπώσουν πρόταση έστω προσχηματικά. Συγκροτημένη και εναλλακτική έστω και στην αυτοδιοίκηση. Το debate, λες ότι θα μπορούσε να αποτελέσει, καταρχήν πώς το είδες, τι αποτύπωμα, τι αίσθηση σου άφησε, και επειδή ακούω πολλούς συναδέλφους να αναλύουν, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρόπλασμα για ένα debate πολιτικών αρχηγών έξω από τα καθιερωμένα καλούπια και την κονσέρβα την οποία έχουμε εισπράξει και τελικά δεν θέλει κανείς. Ναι, θα μπορούσε και θα πρέπει να έχει γίνει εδώ και καιρό και χωρίς να προηγηθεί αυτό το debate, το οποίο όντως ήταν σε καλό πλαίσιο. Είχε μια πολιτισμένος διάλογος δύο νέων πολιτικών σε άλλο ύφος και ύφος. Και έβγαζε και νόημα. Δηλαδή, πολιτισμένο μεν, όχι αποστηρωμένο δε. Βγαίνουν συμπεράσματα. Βγήκαν πολλά συμπεράσματα. Ναι. Ο κύριος Δούκας, παρά την καλή του πρόθεση, είναι προφανώς άπειρος στο θέμα της, κάτι την προσωπική μου άποψη, στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί το λέω, από τη μία ο κ. Μπακογιάννης ήταν προετοιμασμένος, δηλαδή απάντησε σε αυτά που έπρεπε να απαντήσει, έβαλε και θέματα τα οποία μάλλον ήταν άβολα για τον κύριο Δούκα. Ναι, και ζήτησε και συγγνώμη για λάθη και παραλήψεις του, κυρίως στο μεγάλο ζήτημα του μεγάλου περίπατου. Τι παρατήρησα στο θέμα των καμερών και της ασφάλειας. Ο κύριος Δούκας, επειδή προφανώς προσβλέπει και στις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ένα θέμα το οποίο είναι μείζον, δηλαδή και θα γίνει ακόμα πιο σημαντικό λόγω των εξελίξεων της ασφάλειας, ήταν συγκρατημένος, προσπάθησε να αποφύγει, να μην ερεθίσει τους
δυνητικούς και πιθανώς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Τον εταίρο βαρύδι που λέω εγώ, διότι αυτή τη στιγμή έχει συμπήξει μια συμμαχία της τελευταίας στιγμής, διότι μια εβδομάδα πριν τις εκλογές αυτό, ξέρεις, δεν έχει προλάβει να βγάλει ρίζες. Και πρέπει να μείνει σε μια ράγα μιας, αν θες, και ιδεολειψίας, η οποία διέπει το ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρέπει και να τη διαταράξει. Και δεν άκουσα και κάτι, θα περίμενα και θα μπορώ να σκεφτώ έτσι, 2-3 πράγματα. Θα περίμενα από κάποιον ο οποίος είναι πρωτοεμφανιζόμενος στην αυτοδιοίκηση και διεκδικεί έναν μεγάλο δήμο, ο κ. Δουκάς, να ακούσω 1-2 προτάσεις οι οποίες να κάνουν τη διαφορά και θα μείνουν. Δεν άκουσα κάτι. Ναι, κοίταξε, στον πρώτο γύρο βέβαια οφείλουμε να πούμε ότι ο κύριος Δούκας κατέβασε μια συγκροτημένη πρόταση. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να την επικοινωνήσει, μπόρεσε να την επικοινωνήσει σωστά. Δεν ξέρω αν το κόμμα τον βοήθησε εξαντλώντας τις δυνατότητες στο κόμμα του. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, τις δυνατότητες που είχε επικοινωνιακά για να τον ανεβάσει πολύ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλη νίκη για τον κύριο Δούκα το ότι κατάφερε να περάσει τον κύριο Ζαχαριάδη, το ΣΥΡΙΖΑ, την αξιωματική αντιπολίτευση και να μπει στο δεύτερο γύρο. Και νομίζω ότι τον κύριο Δούκα θα τον συνηθίσουμε σιγά σιγά, διότι θα αποκτήσει πείρα στα αυτοδιοικητικά και ενδεχομένως να είναι και μια χρήσιμη φωνή λόγω και της ιδιότητάς του. Τα ενεργειακά τα ξέρει όντως, τον έχω φιλοξενήσει στην εκπομπή, το ξέρει το αντικείμενό του. Αυτό που αναφέρεις έχει σημασία, είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ καταγράφει κάτι το οποίο θα πρέπει να έχει καταγράψει εδώ και καιρό. Ναι. Δηλαδή μια αρχή εκτοπισμού του ΣΥΡΙΖΑ από την αξιωματική αντιπολίτευση και επανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ σε ένα χώρο που είναι στο διαφορετικό. Ας το συζητήσουμε αυτό στο επόμενο βίντεο. Πάμε να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι. Εκρηκτικό κλίμα επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς βαθαίνει το ρήγμα μεταξύ ηγεσίας και διαφωνούντων, παρά το γεγονός ότι επιχειρείται να πέσουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης. Η προειδοποίηση του Στέφανου Κασελάκη ότι όσοι υπονοευμεύουν το κόμμα θα βρεθούν εκτός ψηφοδελτίων έστειλε ένα σαφές μήνυμα των προθέσεών του, αν δεν βρεθεί ένας κοινός δρόμος συνέβρεσης και συμπόρευσης. Το ενδιαφέρον φαίνεται να επικεντρώνεται στη συνεδρίαση των οργάνων και του κόμματος. Το μείγμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει ακόμα εκρηκτικό, παρότι επιχειρείται να πέσουν οι τόνοι. Στον απόϊχο της δήλωσης του Στέφανου Κασελάκη ότι θα μείνουν εκτός ψηφοδελτίων όσοι υπομονεύουν τη συνοχή, η εκπρόσωπος τύπου τονίζει ότι δεν είναι τελεσίγραφο, αλλά το μήνυμα πως θα πορευθεί το καράβι με εκείνον στο τιμόνι. Η κυρία Αυγέρη εκτιμά ότι υπάρχει τρόπος να μην γίνουν πραγματικότητα τα σενάρια διάσπασης. Αν διανύσουμε αυτόν κάθε στιγμή που μας δίνεται, κάνοντας αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, η ίδια η ζωή θα έχει εκμηδενίσει τις πιθανότητες οποιαδήποτε απώλειας. Αν τη φαιά μας ουσία την καταναλώνουμε όχι για να κάνουμε αντιπολίτευση, αλλά καταναλώνεται η φαιά ουσία στο πώς θα κάνεις αντιπολίτευση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και στην ουσία στην ίδια την κοινωνία, τότε δεν επιτελείς σωστά το καθήκον σου και πολύ περισσότερο δεν είσαι πραγματικός και γνήσιος αριστερός. Ο εκλογής πρόεδρος για μένα είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο που το διαπιστώνει όλη η Ελλάδα. Νομίζω ότι η υπομονή που έχει δείξει ξεπερνάει ακόμα και την υπομονή του Ιώβ στην κοιλιά του Κήτους. Δεν υπάρχει. Είναι ένας πρόεδρος ο οποίος καθυβρίζεται έτσι καθημερινά. Περισσότερο εκ των έσω παρά εκ των έξω. Δεν πρέπει να τα σπάσουμε μεταξύ μας, αλλά να σπάσουμε το παλιό μέσα μας, όλοι μας. Μπορούμε να προχωρήσουμε στη νέα αυτή η πορεία που θέλουμε και που αυτό θέλει και ο κόσμος από εμάς. Το ενδεχόμενο διάσπασης ξορκίζουν και άλλα στελέχη του κόμματος. Έχει υπάρξει πολύ μεγάλη κακοήθεια και πάρα πολύ άσχημα σχόλια για τον πρόεδρο, για τον καινούριο πρόεδρο. Να γράφουν τέτοια άθρα. Κατάπτυστα από ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Να γιατί το κόμμα έφτασε εδώ. Η διάσπαση δεν είναι κάτι που το συζητάμε σαν ενδεχόμενο. Αυτό που συζητάμε είναι να γίνει ό,τι προσπάθεια μπορεί να γίνει, να κινηθούμε όλοι σε αυτή την κατεύθυνση και αυτοί που έχουν διαφορετικές απόψεις να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους. Ο πρόεδρος έχει και θα έχει μια ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα ο λόγος και η άποψή του, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο σημείο αυτά που βλέπω ως τίτλους ότι πλησιάζει ρήξη, πλησιάζει διάσπαση, βλέπουν όλη την πόρτα της εξόδου, εγώ δεν το ερμηνεύω έτσι.
Το ραντεβού πάντως που θα αποτελέσει πραγματικό εσωκομματικό crash test για τον νέο πρόεδρο και θα αποτυπωθούν οι προθέσεις όλων δίνεται στις συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων. Τα στελέχη που εκφράζουν έντονες διαφωνίες για τη νέα ηγεσία και τη στρατηγική της ζητούν σύγκληση όλων των οργάνων το συντομότερο. Αυτή η πολιτική γραμματεία να συζητηθούν εκεί. Πάμε στην κεντρική επιτροπή και αυτή με DRS έχει νομίζω οριστεί για τις 22 και θα αποφασιστεί πότε θα γίνει το συνέδριο. Δεν μπορεί αυτό να συζητηθεί πολύ μακριά. Η εσωστρέφεια δεν κάνει καλό. Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, το θεωρώ και ανθρώπινο και λογικό. Οφείλουμε όλοι ενωμένοι, χωρίς παρεκκλήσεις, να προχωρήσουμε. Οι υπέρμαχοι πάντως του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύουν βολές, κατά όσων είπαν όχι σε μία θέση ευθύνης όπως αυτή του τομεάρχη. Οφείλουμε όλοι την ενότητα να την αποδειχθούμε από πάνω έως κάτω. Οι προτάσεις οφείλουν να είναι συνθετικές. Το μόνο που δεν θέλουμε να έχουμε και δεν έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πόλεμο. Αυτό όμως που έχετε δίκιο είναι το εξής. Η ενότητα θέλει δύο. Άρα εδώ πέρα. Όλοι να λειτουργήσουμε ενωτικούς τρόπους. Από μια συγκεκριμένη τάση, αν θέλετε, του κόμματος να αναλάβουν αυτές τις ευθύνες, είναι άστοχη και δεν συμβάλλει στο ρόλο που μας έχει αναθέσει ο ελληνικός λαός. Άρα δεν θα πρέπει να είναι υποψηφοί. Έχουν τα συλλογικά μας όργανα και θα αποφασίσουν. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία. Ενώ ο Στέφανος Κασελάκης αναμένεται να αναχωρήσει για τις ΗΠΑ την Κυριακή. Λοιπόν, Λαύρο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, 15 μέρες, 17 μέρες μετά την πανηγυρική εκλογή ενός Προέδρου στην ηγεσία ενός κόμματος, δεν έχουμε καταγράψει τέτοια ομαδική σύγκρουση των στελεχών και των τάσεων. Συνήθως γίνονταν οι συγκρούσεις μετά από το πρώτο εξάμηνο. Υπήρχε μια περίοδος χάριτος που δίδονταν στο νέο αρχηγό να συντονιστεί, να ανακοινώσει τα πρόσωπα με τα οποία θέλει να συμπλέψει και κυρίως την πολιτική που θα ακολουθήσει. Εδώ είναι το άμα και το θάμα. Ναι, γιατί είναι ξένοι στο ίδιο κόμμα. Και κατά τη γνώμη μου, δεν θα παραμείνουν ξένοι στο ίδιο κόμμα. Θα πάρει ο καθένας το κόμμα του και θα πάει όπου πάει. Εκτιμώ ότι θα έχουμε σύντομα εξελίξεις. Είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Να ξεκινήσουμε από το ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί ακόμα δεν έχουν αφομοιώσει το γεγονός ότι ήρθε κάποιος από το πουθενά, πήρε το κόμμα και ξαφνικά ενώ οι ίδιοι, αναφέρομαι στους διαφωνούντες, έτσι, στην αριστερή πλευρά το λέω για την οικονομία της συζήτησης, είχαν ένα μεταξύ τους ανταγωνισμό για το ποιος θα αναλάβει το κόμμα, ήρθε ένας τρίτος και τους το πήρε. Θα φύγουν, κατά τη γνώμη μου, και θα τους εξωθήσει να φύγουν. Γιατί? Γιατί ο στόχος, εκτιμώ εξ αρχής, ήταν ο κύριος Κασελάκης να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δημιουργία ενός μετασύριζα. Θα δούμε και το νέο όνομα, πιστεύω θα υπάρξει και νέο όνομα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ως ταμπέλα, ως brand, έχει τελειώσει ως κόμμα εξουσίας, άρα θα πάμε σε νέο όνομα, θα πάμε σε νέο περιεχόμενο, θα εξωθήσει και το βλέπουμε να το κάνει ήδη σε έξοδο αυτούς που θεωρεί ότι δεν ταιριάζουν σε αυτό το οποίο θέλει να δημιουργηθεί. Δεν είναι προφανώς μόνος του, έτσι, δηλαδή ο κύριος Κασελάκης είναι άπειρος πολιτικά, έχει ένα επιτελείο όμως, ένα το οποίο είναι αρκετά οξύ πολύ. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει τη σύνθεση. Και το ερώτημα είναι η όποια τέλος πάντων διάσπαση θα προκύψει άμεσα ή μετά τις ευρωεκλογές, γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος που έχει καταγραφεί στο ΣΥΡΙΖΑ και από την πάλι της χάσης του 2015, ότι η λαφαζανική, ας το πούμε έτσι, για την οικονομία της υπόθεσης που έφυγαν πολιτικά, τους έφαγε το μαύρο σκοτάδι. Ναι, αλλά δεν μπορώ, γι' αυτό λέω ότι βλέπω να τους εξωθεί να φύγουν. Δεν θέλει, εκτιμώ, ο κ. Κασελάκης και το δικό του επιτελείο και όσοι τον στηρίζουν εμφανώς ή αφανώς να πάνε στις ευρωεκλογές με αυτή την κατάσταση. Θέλει να πάει καθαρά, να κάνει μια πρώτη καταγραφή, να μετρηθεί, γιατί και οι άλλοι, εφόσον φτάσουν στις ευρωεκλογές, δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσουν ή αντιθέτως θα υπονομεύσουν. Έχουν λόγο, ας πούμε, πάντως, να κάνει μια καλή καταγραφή. Αυτή η που τη βλέπουμε να κορυφώνει, να κεφαλαιοποιείται, ξεκίνησε με μια πολιτική κριτική μια συγκεκριμένη τάση στο γεγονός ότι ο κύριος Κασελάκης ήταν λίγο αλεξιπτωτιστής στο κόμμα. Επεκτάθηκε με τα πειρά που άρχισε να ρίχνει εναντίον της αντίπαλης ομάδας ο κύριος Πολάκης. Άρχισαν μετά οι αρθρογραφίες όπως αυτή η χθεσινή που διαβάσαμε του πρώην στενού συνεργάτη του κυρίου Φίλη. Ακούσαμε την καταπληκτική δήλωση της κυρίας Αυγέρη σήμερα να δηλώνει
5 η ώρα το απόγευμα ότι αυτή η κριτική είναι τρίχες κατσαρές και ξαφνικά συζητούμε για το εάν θα γίνει η συλλογή υπογραφών για να αποπευθεί ο κύριος Κασελάκης με τα εξής τρία ερωτήματα. Αν είναι fake το βιογραφικό του, αν είναι fake ο ισχυρισμός του για το παραδικαστικό που έπληξε την οικογένεια και τις επιχειρήσεις τους και ποιος είναι ο ρόλος του στην Goldman Sachs, αν είπε την αλήθεια και κυρίως ποιο είναι το πόθεν έσχες του. Είναι πολύ βαριά αυτά πολύ που όλα. Ακούγονται. Βαρύτατα συμμορφές οι οποίες θα επιταχύνουν την διάσπαση. Γι' αυτό είπα ότι ο κύριος Κασελάκης τους εξωθεί. Δεν θα πάνε σε ευρωεκλογές έτσι. Πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ σύντομα εξελίξεις για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να αρχίσει μετά μια νέα στρατηγική με νέο όνομα, το οποίο νομίζω ότι θα έχει στον τίτλο του και το δημοκρατικό κάτι, ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχει, και να αρχίσει μετά μια νέα προσπάθεια συγκρότησης ενός νέου φορέα πολιτικού. Δεν ξέρω αν θα έχει τύχει, δεν ξέρω αν θα παραμείνει επικεφαλής ο κύριος Πολάκης, γι' αυτό είπα στην αρχή, ήμουν πολύ προσεκτικός σε αυτό που είπα, ότι λειτουργήσε ως καταλήτης, είτε εκλεγόταν όπως εξελέγει, είτε δεν εκλεγόταν. Θα λειτουργούσε ως καταλήτης για να πάμε σε ένα μετασύριζα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα εξουσίας έχει τελειώσει και ως όνομα και ως περιεχόμενο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πάντως η όποια διάσπαση αντιλαμβάνεσαι, βέβαια θα δούμε ποιος θα είναι ο αριθμός αυτών που θα αποχωρήσουν, αν θα αποχωρήσουν ή αν θα διαγραφούν. Δεν το ξέρουμε. Ποιος θα κάνει την πρώτη κίνηση. Την πρώτη κίνηση, σωστά. Όμως πιθανολογώ ότι αν είναι ένας ικανός αριθμός, μπορεί να φέρει τεκτονικές μεταβολές και στη Βουλή και στη σειρά της κομματικής κατάταξης μέσα στο Κοινοβούλιο. Και να κάνει το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση. Αν αυτός ο διχασμός μεταφερθεί και στη Βουλή, αποτυπωθεί και στη Βουλή, οι αριθμοί, αν μεταφερθούν, θα γίνει το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Άρα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κρίσιμο. Και να δούμε σε με ποιον από τους δύο μετά. Εφόσον υπάρχει διάσπαση, με ποιο από τα δύο κομμάτια το ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει, αν επιχειρήσει. Μα εκεί είναι το ζήτημα. Ότι εδώ θα επιχειρηθεί να δημιουργηθεί μια ίσως πιο ισχυρή κεντροαριστερά. Βέβαια, είναι λίγο δίκοπο γιατί αυτή τη στιγμή, συγγνώμη τώρα για την έκφραση, όποιος ακουμπάει το ΣΥΡΙΖΑ καίγεται. Άρα δεν ξέρω αν το ΠΑΣΟΚ θέλει να ταυτιστεί με κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι λίγο τέλος, έτσι, απαξιωμένο, τουλάχιστον μέχρι να συγκροτηθεί. Λοιπόν, Λάμπρος, ευχαριστώ που ήσουν εδώ απόψε μαζί μας. Πάμε να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε και θέμα. Νέο μέτρο κατά της ακρίβειας προωθεί άμεσα το Υπουργείο Ανάπτυξης. Από τις 24 Οκτωβρίου, καταναλωτές θα αντικρίζουν στα σούπερ μάρκετ τα μπελάκια και σε άλλα βασικά προϊόντα, πέραν των οπωροκυπευτικών που θα πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές. Μείωση τιμών 5% στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ θα δουν οι καταναλωτές για διάστημα 6 μηνών. Ο στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε τους 500 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη διαβίωση του νοικοκυριού ή τέλος πάντων χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητά του. Οι προμηθευτές θα πρέπει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου να στείλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τον κατάλογο με τα εκπτωτικά προϊόντα. Οι εκτόσεις αυτές θα έρχονται να λειτουργήσουν σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες εκτόσεις μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή, αν επί παραδείγματι ένα προϊόν έχει ήδη μία έκπτωση της τάξης του 20%-30%, το 5% θα έρθει να προστεθεί στη συνολική έκπτωση που θα λάβει ο καταναλωτής. Τα σούπερ μάρκετ με ετήσιο τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ πρέπει κάθε Τρίτη να στέλνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης οποιαδήποτε αύξηση στα τιμολόγια χονδρικής από τους προμηθευτές. Για βασικά προϊόντα όπως είναι το ψωμί, τα μακαρόνια, το γάλα, το γιαούρτι, τα όσπρια, το αλεύρι, το κοτόπουλο. Αν δεν το πράξουν ή παρατηρηθεί οποιαδήποτε παρατυπία, το πρόστιμο θα φτάνει στα 50.000 ευρώ. Η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ είναι θετική, συνεργάζεται με τις αρχές, συνεργάζεται με το Υπουργείο Ανάπτυξης και βεβαίως από την πλευρά της θα υλοποιήσει στο έπακρον τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Το μέτρο αυτό ήρθε να προσθεθεί στην υποχρέωση των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ να στέλνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τις λιανικές τιμές πώλησης βασικών οπωροκυπευτικών, όπως είναι τα λεμόνια, τα πορτοκάλια, τα μήλα, οι ντομάτες, τα κολοκύθια, τα μαρούλια και οι πατάτες. Το νέο μέτρο κατά της ακρίβειας θα μπει σε εφαρμογή στις 24 Οκτωβρίου, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να δουν τις τιμές των προϊόντων και στο e-καταναλωτής.gr. Τρεις ανήλικοι 14, 15 και 17 ετών κατηγορούνται ότι εισέλγησαν σε βάρος μιας 13χρονης μαθήτριας στον προάβλιο χώρο γυμνασίου της Δυτικής Αττικής. Όπως κατήγγειλε, την εξανάγκασαν σε ασελγείς πράξεις, ενώ ένας από αυτούς τη βιντεοσκόπησε και στη συνέχεια διακίνησε το υλικό αποστέλλοντάς το και σε γνωστούς της μαθήτριας. Σε βάρος των τριών ανήλικων δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό κατά συναυτουργία και πορνογραφία ανηλίκων κατ' εξακολούθηση.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.